Σήμερα θα μιλήσουμε για τη σταθερότητα των τιμών. Η σταθερότητα των τιμών, όπως την ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είναι η ετήσια αύξηση του εναρμονισμένου δίκτυ τιμών καταναλωτή για τη ζώνη του ευρώ με ρυθμό χαμηλότερο του 2%. Συγγνώμη, κυρία, μας το λέτε πιο απλά? Να, φανταστείτε ένα καλάθι με κάθε λογής πράγματα, ψωμί, ντομάτες, γάλα, μέχρι παπούτσια ή ακόμα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Η τιμή αυτού του καλαθιού παρακολουθείται τακτικά και υπολογίζεται η ετήσια αύξηση ή πιο σπάνια η μείωσή της. Γενικά, αν η αύξηση είναι μικρότερη από 2%, τότε λέμε ότι έχουμε σταθερότητα των τιμών. Το καταλάβατε τώρα? Εντάξει, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Γιατί υπάρχει το χρήμα? Γιατί χωρίς αυτό θα έπρεπε όλοι να ανταλλάσσουμε πράγματα μεταξύ μας. Πώς θα πλήρωνε ο φούρνερης τον κουρέα? Θα του έδινε για αντάλλαγμα ψωμί. Και αν ο κουρέας δεν χρειαζόταν ψωμί, πώς θα το πλήρωνε? Μπλέκει το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν εφευρέθηκε το χρήμα. Κάνει τις συναλλαγές πιο εύκολες. Μην ξεχνάτε όμως, το χρήμα δεν διατηρεί πάντα την αξία του. Πολλές φορές στο παρελθόν, οι τιμές έφτασαν στα ύψη. Πόπο! Τι έγινε? Πού είμαστε? Δεν έχω ιδέα, αλλά πεινάω τόσο πολύ. Κοίτα εδώ. Για να δούμε, τι μπορούμε να πάρουμε με 4 νομίσματα? Τι θα πάρετε? 2 από αυτά, σας παρακαλώ. Λυπάμαι, τα λεφτά σας δεν φτάνουν. Ανεβάσατε την τιμή. Μα γιατί? Γιατί οι άνθρωποι έχουν πιο πολλά χρήματα σε σχέση με τα προϊόντα που πουλούνται και έτσι η ζήτηση για τα γλυκά μου αυξήθηκε. Ακρίβηνε και το αλεύρι, πρέπει να πληρώσω το μιλονά. Μα και τα ξύλα που καίω στο φούρνο μου ακρίβηναν. Το ψήσιμο είναι τώρα πιο ακριβό. Επόμενος... Μην ανησυχείτε, απλώς χρειάζεστε περισσότερα χρήματα. Τέλεια, ευχαριστώ πολύ. Καλά, δεν το πιστεύω. Συνέχεια ανεβάζει τις τιμές. Δεν θα μπορέσουμε ποτέ να αγοράσουμε κάτι εδώ πέρα. Γι' αυτό χρειάζεστε κι άλλα λεφτά. Γεια Στάσου, σε ξέρω εσένα. Είσαι ο πληθωρισμός. Ώστε έτσι. Μπράβο λοιπόν, αφού είστε τόσο έξυπνα παιδιά θα σας ανταμείψω. Να πάρτε. Μη, σταμάτα. Τέλεια, τέλεια. Κάνεις λάθος. Όταν υπάρχουν πάρα πολλά χρήματα για την ίδια ποσότητα προϊόντων, οι τιμές ανεβαίνουν και το χρήμα χάνει την αξία του. Κοίτα πόσο έχει πάει το ψάρι. Μέσα σε ένα μήνα ακρίβεινε πάλι. Παλιά μπορούσα να πάρω ψάρι, τώρα πια είναι απλησίαστο. Οι τιμές συνέχεια ανεβαίνουν και η σύνταξή μου μένει ίδια. Και οι οικονομίες μου χάνουν την αξία τους μέρα με τη μέρα. Όπως συνήθως, πάλι οι φτωχοί θα την πληρώσουν. Ώστε αυτό είναι ο πληθωρισμός. Και από τη στιγμή που εμφανίζεται, δύσκολα τον ξεφορτώνεσαι. Νάτος πάλι! Πάμε να φύγουμε από εδώ! Ευτυχώς ξεφύγαμε. Ποιος να έλεγε άραγε τον πληθωρισμό σήμερα? Κάτι δεν έλεγε δασκάλα για την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τη σταθερότητα των τιμών? Πράγματι! Για να δούμε αν μπορούμε να μάθουμε περισσότερα. Κοίτα που είμαστε. Με συγχωρείτε. Είναι αλήθεια ότι η δουλειά σας είναι να κρατάτε τις τιμές σταθερές? Μα πώς γίνεται αυτό? Θα μπορούσα να βοηθήσω. Σας ακούω λοιπόν. Να, μόλις συναντήσαμε το τέρας του πληθωρισμού και είδαμε το κακό που προκαλεί. Εσείς ασχολείστε με αυτό? Το τέρας του πληθωρισμού? Ναι, ήταν... Α, μάλλον αυτό εννοείτε. Αυτό είναι το τέρας του πληθωρισμού. Μα είναι μια σταλιά. Φυσικά, αφού η δουλειά μας είναι να κρατάμε τις τιμές σταθερές. Στόχος μας είναι μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός να παραμένει κάτω από το 2%, αλλά κοντά σε αυτό. Και πώς το καταφέρνετε? Κοιτάμε αν υπάρχουν κίνδυνοι για τη σταθερότητα των τιμών. Κάνουμε 2 ειδών αναλύσεις. Πρώτα, παρακολουθούμε διάφορους παράγοντες, όπως η οικονομική ανάπτυξη και οι τιμές του πετρελαίου, που βραχυπρόθεσμα θα μπορούσαν να ανεβάσουν τις τιμές. Και ύστερα προσέχουμε πόσο χρήμα κυκλοφορεί στην οικονομία, γιατί αυτό μπορεί να ανεβάσει τις τιμές μεσοπρόθεσμα ή και μακροπρόθεσμα.
Μα γιατί? Ξέρουμε ότι στο παρελθόν ο υψηλός πληθωρισμός πάντοτε συνοδευόταν από υπερβολική ποσότητα χρήματος σε κυκλοφορία. Αν υπάρχει πολύ χρήμα αλλά ελάχιστα αγαθά, τότε υπάρχει κίνδυνος να αυξηθεί ο πληθωρισμός. Δηλαδή, σαν να θέλουν όλοι να αγοράσουν τα ίδια γλυκά στην αγορά. Ναι, μόνο που για να έχουμε πληθωρισμό θα πρέπει η αύξηση των τιμών να είναι γενική. Όχι μόνο στα γλυκά, αλλά σε όλα τα αγαθά και τις υπηρεσίες. Εσείς όμως, τι μπορείτε να κάνετε γι' αυτό? Μπορείτε, ας πούμε, να εμποδίσετε το φούρναρι να ανεβάσει τις τιμές του? Όχι. Δεν μπορούμε, μπορούμε όμως να καθορίσουμε τα επιτόκια. Θα σας εξηγήσω. Αν πάρετε ένα δάνειο για να αγοράσετε ένα αυτοκίνητο ή ένα ψυγείο, για παράδειγμα, θα πληρώσετε τόκους που υπολογίζονται με ένα ποσοστό που λέγεται επιτόκιο και είναι η τιμή του χρήματος. Όσο πιο μεγάλη η τιμή του χρήματος, δηλαδή το επιτόκιο, τόσο πιο μικρή η ζήτηση για χρήμα. Αν το χρήμα κοστίζει πολύ, ο κόσμος δεν θα δανείζεται. Ακριβώς. Γι' αυτό η δουλειά μας είναι να καθορίζουμε το επίπεδο των επιτοκίων. Και έτσι εξασφαλίζεται ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές. Σωστά. Και όταν οι τιμές είναι σταθερές, νιώθουμε σιγουριά. Και τότε μπορούμε να κάνουμε αποταμίευση ή να επενδύσουμε. Αν πας να ψωνίσεις μετά από μερικούς μήνες, τα πράγματα θα κοστίζουν περίπου το ίδιο. Επίσης, οι επιχειρήσεις κάνουν πιο πολλές επενδύσεις και έτσι βοηθούν την ανάπτυξη της οικονομίας και δημιουργούν περισσότερες θέσεις εργασίας. Και αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ευημερία για τη χώρα. Βλέπετε, αν αφήσουμε αυτό το τερατάκι να μεγαλώσει, μπορεί να κάνει ζημιά στην οικονομία. Μπορεί ακόμη και να κάνει τους ανθρώπους να μην εμπιστεύονται πια το χρήμα τους. Γι' αυτό και εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και στο Ευρωσύστημα παίρνουμε τόσο σοβαρά την αποστολή μας. Ευρωσύστημα! Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες των χωρών της ζώνης του ευρώ. Και δεν μας απασχολεί μόνο αυτό. Αλλά? Να, κοιτάξτε, αυτός είναι ο αποπληθωρισμός. Και τι είναι αυτό? Αποπληθωρισμός είναι η γενική μείωση των τιμών. Και αυτό δεν είναι καλό? Όχι, δεν είναι. Είναι κάτι που, όπως και ο πληθωρισμός, μπορεί να βλάψει την οικονομία. Για παράδειγμα, αν όλες οι τιμές μειώνονται συνεχώς, δεν θα βιαστείτε να αγοράσετε κάτι, αλλά θα περιμένετε να το πάρετε πιο φθηνά την άλλη εβδομάδα ή ακόμη πιο φθηνά τον άλλο μήνα. Για τον ίδιο λόγο, μια επιχείρηση μπορεί να αναβάλει τις επενδύσεις της για αργότερα. Αυτό όμως βλάπτει την οικονομία. Αυτά τα τερατάκια είναι καταστροφή. Ποιος είναι λοιπόν ο πρωταρχικός στόχος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Ευρωσυστήματος? Λοιπόν, να διατηρούν τη σταθερότητα των τιμών. Πολύ σωστά. Και να πολεμάνε το τέρας του πληθωρισμού. Μάλιστα, θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι. Ναι!